πήρατε απόφαση να βάλετε τον ύμνο του ΕΑΜ, ενώ συνήθως ακούγονται εμβατήρια, διαφορετικά εμβατήρια. Ακουστήκανε όλα τα εμβατήρια, ακουστήκαν καμιά 25 εμβατήρια και έπαιξε και αυτή η μελωδία, η οποία οι παλιότεροι γνωρίζουν ότι δεν είναι ο ύμνος του ΕΑΜ αυτός. Είναι ένα Κατιούσε. Τραγούδι, είναι μια μελωδία που προσαρμόστηκαν κάποιοι στίχοι επάνω εκεί. Και στα περισσότερα από τα τραγούδια είναι. Από πολλούς για διάφορα πράγματα, ακόμα και για διαφημίσεις. Αλλά φαίνεται ότι μερικοί δεν αντέχουν ούτε τη μουσική. Λένε ότι η μουσική εξημερώνει και τα θηρία, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ανθρώπινα αίσθηκτα που δεν εξημερώνονται ούτε με τη μουσική. Κυρία Σμακοπούλου. Ας κάνει ο δήμαρχος είναι, ας κάνει ό,τι θέλει, τον κρίνει ο κόσμος. Αυτό έχω να πω, έχω να πω τίποτα άλλο. Εσάς σας σοκάρισε το γεγονός αυτό? Εντάξει, μένα μου άρεσε, αλλά ας κάνει ό,τι θέλει. Ο κόσμος αποφασίζει, ο κόσμος κρίνει. Εμένα είναι προφανές ότι θα με ενοχλούσε αυτό. Είναι προφανές. Και δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται, αλλά δικαίωμα. Αυτός είναι δήμαρχος. 32 χρόνια μετά την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, φαίνεται ότι ορισμένοι θέλουν να μας επιστρέψουν στην προ-82 εποχή. Όχι, εγώ νομίζω ότι στη σημερινή εποχή φαίνεται ότι ορισμένοι άνθρωποι θέλουν να προκαλέσουν εθνικό διχασμό. Αυτό νομίζω εγώ. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Και η δική σας άποψη εκφράζεται μέσα από. Επειδή γνωρίζουμε ότι. Δημοκρατία έχουμε. Μπορεί να παίζετε ό,τι θέλετε. Εδώ και 32 χρόνια κάποιοι να μας επαναφέρουν σε εποχές που τα τραγούδια και οι μελωδίες με τις οποίες ένας ολόκληρος λαός αντιστάθηκε στον κατακτητή, να μας επαναφέρουν σε εποχές που αυτά ήταν παράνομα, νομίζω ότι είναι αδιανόητο. Υπάρχουν πολλές μελωδίες που παίζουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Με κάποιες συμφωνώ και με κάποιες διαφωνώ. Υπάρχουν πολλές μελωδίες αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε τη μελωδία της Εθνικής Ενότητας να παίζει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν βοήθησε. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, αλλά θα σας κρίνουν οι δημότες σας, ο κόσμος που βλέπει την εκπομπή. Μια ωραία συναυλία στο τέλος με τον Γιάννη τον Χωμόπουλο. Υπό τους στίχους του Άξιον Εστί που διάβαζε ο μεγάλος μας Κατράκης από Σιντή, βέβαια. Σας σοκάρισε, κύριε Λικούδη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία γιορτή. Κύριε Λικούδη, εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα αποδεικνύει ότι είμαστε η χώρα της υπερβολής, κύριε Παπαδάκη. Διότι, παραδείγματος χάρη, αν είχαν ακουστεί στο Χαλάνδρι οι μουσικές μόνο της περίοδου της αντίστασης, δηλαδή του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ κλπ., θα υπήρχε ένα πρόβλημα αντικειμενικά. Οι διαμαρτυρίες θα ήταν εύλογες. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί ένας Δήμος, επειδή ανήκει στην αριστερά, παίζει αυτά τα μοτίβα, ένας άλλος Δήμος να παίζει το γρίβα κλπ. Απ' την ώρα όμως που, όπως λέει ο Δήμαρχος, γιατί εγώ δεν ξέρω, δεν άκουσα, έχουν επεχθεί όλες οι μελωδίες εκεί στην παρέλαση. Δηλαδή, έχει επεχθεί και το Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και τα φουσάτα, πώς τα λένε όλα. Δεν πρώτα φουσάτα περάσανε. Ναι. Απ' την ώρα το να παιχτεί και η Κατιούσα, γιατί η Κατιούσα είναι αυτή η μελωδία. Τα η οποία... λόγια είναι που. Ναι, τα λόγια είναι μόνο που. Δέκαδε. Απλώς νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί γύρω από ένα ζήτημα. Δηλαδή, πραγματικά την 28 Οκτωβρίου γιορτάζουμε το ότι μπήκε σύσσωμη η χώρα στον πόλεμο κατά του κατακτητή. Και θα πρέπει, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις. Βασίλη Χιώτη, εσένα... Παίχτηκε ένα μοτίβο τώρα. Εντάξει. Βασίλη Χιώτη, έπαιξε σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Είναι σε όλα τα site. Νομίζω, Γιώργο, ότι πέτυχε το σκοπό του ο κύριος Ρούσος. Ο κύριος Ρούσος και σε άλλα ζητήματα αναζητά δημοσιότητα. Το έκανε και τώρα και πέτυχε. Έχει επικοινωνιακά χαρίσματα. Πιστεύεις δηλαδή ότι πρέπει να του τα αναγνωρίσουμε. Ότι επεδίωξε την δημοσιότητα με αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Λικούδη. Δεν είναι και κακό να παίξει. Αλλά το γεγονός ότι έπαιξε και σε όλα τα δελτία, όπως λες. Ήταν ένα από τα δεν έχει λέει δελτίο τύπου τώρα για να το παρακολουθώ από την ημέρα τη εκλογή. Σε λίγο θα μα πείτε ότι σα ψάχναμε. Συγγνώμη. Σε λίγο θα μα πείτε ότι σα αναζητούσαμε κιόλα. Όχι, δεν έχει λέει δελτίο τύπου αυτό. Δεν μα αναζητάτε, κύριε Ρούσο. Α μην το κρύβουμε. Σα παρακολουθώ εδώ και καιρό. Έχουμε παραλάβει μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση για την πόλη μα. Έχουμε πολλά σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Το γεγονό ότι τα κανάλια επιλέγουν να ασχολούνται με τέτοιου τύπου θέματα. Είναι δικό του ζήτημα. Αν είχατε πλημμύρες στην περιοχή σας, θα ασχολούνται και με τις πλημμύρες, κύριε Ρούσο. Είναι θωρακισμένη η περιοχή σας. Και αυτό σας επιτρέπει να παίζετε το ΕΑΜ στην παρέλαση και να αναρωτιούνται οι μαθητές. Γιατί θα έπρεπε να μοιράσετε και ένα φυλάδιο τι είναι ο ύμνος του ΕΑΜ που παίξατε στην παρέλαση. Αν το μοιράζατε και εξηγούσατε τι είναι αυτό, θα ήταν μια χαρά που δεν έχουν γνώση της ιστορίας τους είναι καταδικασμένοι να τα λάθη του. Ας φροντίσετε λοιπόν τότε στα σχολεία του Χαλανδρίου να διδαχθεί τι ήταν το ΕΑΜ και γιατί να δώσουμε αυτό το πνεύμα της αντίστασης
απέναντι στις επιλογές των κατακτητών και νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα που ενοχλεί σήμερα. Μόνο γιατί έτσι όπως πορεύτηκε ο λαός από το 40 μέχρι το 44 με πνεύμα αλληλεγγύης, αντίστασης και ενότητας διώχνοντας τον ξένο κατακτητή, αυτό το πνεύμα πρέπει να έχει και σήμερα για να αντιμετωπίσει τη σημερινή κατάσταση. Φαίνεται ότι αυτό είναι που ενοχλεί και τίποτα παραπάνω. Κύριε Παλάφο, δεν ήταν και ένα συμβολισμός αντίστασης κατά των κυβερνητικών επιλογών, κύριε Ρούσο, αυτό που κάνατε? Δεν σας άκουσα. Ερωτώ. Βέβαια. Δεν ήταν και ένα συμβολισμός η επιλογή αυτού του κομματιού απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με τις οποίες διαφωνείτε? Συμβολισμός αντίστασης εννοείς, Βασίλη. Ακριβώς. Είναι σαφές ότι ο αγώνας αυτός που έγινε όλη εκείνη την περίοδο έχει ένα σημερινό νόημα. Και το σημερινό νόημα είναι, λοιπόν, αυτό είναι το, αυτό είναι το νόημα. Επιλέξατε την παρέλαση, επιλέξατε λοιπόν την παρέλαση μικρών παιδιών για να τους πείτε στα παιδιά και στους γονείς τους με έμεσο τρόπο ότι πρέπει να αντισταθούν στις κυβερνητικές επιλογές της φοροεπιδομής. Αυτό κάνετε. Αλλά δεν θέλετε να το πείτε, γιατί θα κατηγορηθείτε και πολιτικοποιήσατε μια παρέλαση που ζει η πατρίδα μας όλα τα τελευταία χρόνια. Κύριε Παλαφά, δύο κουβέντες και από εσάς. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δήμαρχος, τον οποίο εξαιτίας της στάσης του σε ένα-δύο-τρία ζητήματα, από τον πρώτο διάστημα έχει και από τη δουλειά που κάνει, τον έχουν στοχοποιήσει. Εγώ, χωρίς να είμαι χαλανδρέος, επειδή όμως κινούμε στη Β' Αθήνας, ξέρω ότι είναι ένας από τους Δήμους που έχει δώσει ήδη δείγματα διαφορετικής δουλειάς και άμεσης αντιμετώπισης μικρών και μεγαλύτερων προβλημάτων. Ως προς το θέμα το συγκεκριμένο, νομίζω ότι τα είπε όλα ο Σίμος Ρούσος. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα μας. Μια μικρή διακοπή.